Εδώ μαζί με τον Γιώργο Βασιλείου, τι μένει στον Απόλλωνα σε αυτή την ευρωπαϊκή σεζόν, την δεύτερη σερί. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, από τα παιχνίδια με τη Λοκομοτίβ μέχρι σήμερα. Ήταν καταπληκτικοί, ήταν συνεχώς μαζί μας. Μας όδησαν, τους δώσαμε μια τεράστια χαρά. Ελπίζω να συνεχίσουν αυτές οι χαρές και στη συνέχεια και του χρόνου, και αν μπορούμε κάθε χρόνο. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθήσαμε, γνωρίζαμε τις δυσκολίες του αγώνα. Γνωρίζαμε πως η Villarreal είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάνω στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πάει καταπληκτικά. Όμως δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα. Δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτόν. Έτσι είναι το παιχνίδι, υπάρχει και ήττα και χάσαμε. Ήταν και γενικότερη εκτίμηση αυτή, Γιώργο, ότι παίξατε φέτος στον Όμιλο με ομάδες που έκαναν και πέρσι, κάνουν κυρίως φέτος πάρα πολύ καλές σεζόν στο πρωτάθλημα της η κάθε μία. Αυτό ήταν που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο και τις δικές σας προσπάθειες του Απόλλωνα για διάκριση. Αν κοιτάξουμε και τις τρεις ομάδες που αγωνιζόμαστε φέτος, και ήταν και οι τρεις. Κάνουν καταπληκτικές χρονιές, η Gladbach, η Zürich και η Villarreal. Κάνουν από τις καλύτερες τις χρονιές μέχρι τώρα. Όμως έτσι είναι, τρία παιχνίδια, home away, δώσαμε τα πάντα, μάγρα να συνεχίσουμε. Σε σένα προσωπικά τι μένει, είχες μια πολύ καλή σεζόν επίσης πέρσι, κυρίως πέρσι, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τι κερδίζει ο Απόλλωνας από αυτές τις αναμετρήσεις? Πρώτα κερδίζει εμπειρίες που πιστεύω λιγοστοί παίχτες του Απόλλωνα είχαν εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, κυρίως τα παιχνίδια, τα knockout που για να μπει στους ομίλους. Κερδίσαμε όλοι οι παίχτες εμπειρίες, όλοι τα παιδιά αγωνίστηκαν σε αυτά τα έξι παιχνίδια. Και οι παίχτες που ήμασταν πέρσι πήραμε και άλλες εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια. Πάντως, τα νεαρά παίχτες που έχουμε θα τους βοηθήσει αφάνταστα.